μέρο του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκη, θα ήθελα να σα καλωσορίσω σήμερα στην εκδήλωση που διοργανώνουμε σχετικά με την νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται από 1η Πρώτου 17 σχετικά με το φορολογικό και το ασφαλιστικό. Ε, πριν καλέσω στο βήμα τον πρόεδρο τον Θανάση τον Εξαδάχτυλο, επιτρέψτε μου να πω και εγώ δύο λόγια. Θεωρώ ότι δυστυχώς η χρονιά η οποία τελειώνει θα μείνει στην ιστορία όση χρονιά που η ελληνική κυβέρνηση του ελληνικού δημοσίου, διότι εγώ έτσι τη χαρακτηρίζω, ε, κάνοντας επιλογές της, αποφάσισε ε, με ένα νόμο λεμιτόμο, το νόμο Κατρογκαλού, να αυξήσει τις ασφαλιστικές φορές των αυτοαπασχολούμενων και των ελεύθερων επαγγελματιών σε τέτοια επίπεδα από 1ης του 2017, ώστε για κάθε 100 ευρώ καθαρά τα οποία θα έχει κάποιος ε, δηλώσει ε, ως εισόδημα, τελικά στην τσέπη του να του μένουν λιγότερο από το 1 τέταρτο, για να μπορέσει να ζήσει. Στον αντίποδα, επιτρέψτε μου να αναφέρω ότι πρόσφατα στο ΦΕΚ, με το οποίο η ελληνική κυβέρνηση αναμόρφωσε τα ονόματα των Υπουργείων εν ώψη του ανασχηματισμού ο οποίος έγινε, αυξήθηκαν οι γραμματείες κυβέρνησης κατά πέντε, αυξήθηκαν οι μετακλητοί, δηλαδή διορισμένοι πάλι των Υπουργείων και επιβαρύνθηκε ο ελληνικός προπολογισμό κατά 145 εκατομμύρια για την επόμενη χρονιά. Από μισθού όλων αυτών των διαφόρων οι οποίοι ε, περιδιαβαίνουν τα Υπουργεία, συμβουλεύουν τους Υπουργούς και τελικά αυξάνουν τη γραφειοκρατία ενός ήδη γραφειοκρατικού κράτους. Η σημερινή μερίδα έρχεται να δώσει απαντήσεις για το τι μπορούμε να κάνουμε από 1η-1η-17... ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτή την λέλαπα των εισφορών που έρχεται. Ε, Καλό, λοιπόν, τον κύριο Θανάση Ξαδάκτο, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου να μας πει δύο λόγια... και να ξεκινήσουμε. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε... στα φρεσκαρισμένα μας γραφεία... για ένα θέμα το οποίο είναι... Κατά βάση, θλιβερό. Είναι γνωστό στους πάντες ότι ο άνθρωπος δύο πράγματα προσπαθεί να αποφύγει και τελικά δυσκολεύεται, το θάνατο και τους φόρους. Και θα πρέπει να πούμε ότι όσο πιο ανόητοι είναι οι φορολογούντες, τόσο πιο έξυπνοι γίνονται οι φορολογούμενοι. Ο Θεοδόσιος ο Μικρός, γιατί έχουμε παράδοση στην Βλακία ως Έλληνες, Κάποτε σκέφτηκε να φορολογήσει τον καπνό που έβγαινε από τα σπίτια με τη σκέψη ότι όσο πιο πολύ καπνός, όσο πιο πολλά ξύλα, τόσο πιο πολλά λεφτά έχει αυτό. Η δε Οθωμανική Αυτοκρατορία σκέφτηκε να φορολογήσει το ύψο των σπιτιών. Υπήρξε λοιπόν ένα χωριό στην Κυλικία, όπου τα σπίτια κατασκευάζονταν με πέτρε επάλληλε τη μία τη άλλη, όπου τραβώντα μία πέτρα, ξαφνικά το σπίτι γινόταν ένα με τη γη. Όταν λοιπόν ερχόντουσαν οι έφοροι να μετρήσουν το ύψο των σπιτιών, οι κάτοικοι τραβούσαν την πέτρα και δεν, βρήκαν, δεν έβρισκαν να φορολογήσουν τίποτα, διότι τα σπίτια ήταν σε ύψο ένα με τη γη. Αυτό σημαίνει όμως ότι θα πρέπει να ξεβολευτούμε για να αντιμετωπίσουμε τη φορολογική λέλαπα που έρχεται από το 2017. Το πώς θα ξεβολευτεί ο καθένας από εμάς είναι και λίγο ατομική του απόφαση και υπόθεση. Εμείς εδώ θέλουμε να σας δώσουμε υπεύθυνα όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να τις συνθέσετε και να τις χρησιμοποιήσετε με τον τρόπο που σας ταιριάζει. Διότι η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχει μια διαρκής συζήτηση στην ελληνική κοινωνία όπου το ράδιο Αρβίλα με το υπεύθυνο εμπλέκεται πολύ και πολλοί θα δυσκολευτούν να έχουν ένα σαφές πλαίσιο για το πώς πρέπει να κινηθούν τώρα. Για το δεύτερο κομμάτι, που είναι το ασφαλιστικό. Το ασφαλιστικό ήταν ένα τσουνάμι το οποίο εμεί το βλέπαμε να έρχεται. Να καλωσορίσω τον Φόντα τον Κροκίδη, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλα, ο οποίο μόλι έφτασε. Καλώ ήρθε, Φόντα. Λοιπόν, το ασφαλιστικό ήταν ένα τσουνάμι το οποίο ω Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκη το διαγνώσκαμε από πολύ νωρίτερα και από το 2014 ζητήσαμε να ληφθούν ορισμένα μέτρα μόνοι μα, δηλαδή όταν λέω μόνοι μα ενώ ω ιατρικό σύλλογο Θεσσαλονίκη, δεν μπορούσαμε να ανασχέσουμε αυτό το οποίο σχεδιαζόταν από την κυβέρνηση. Διότι αν όλη η κοινωνία λέει ότι είναι μια πολύ καλή ιδέα να υπάρχει ένα ταμείο ασφάλισης για όλους τους Έλληνες και οι... εμείς εδώ που είμαστε λέμε όχι είναι μια πολύ κακή ιδέα γιατί εμείς παιδιά ποτέ δεν συμμετείχαμε στο ΡΕΦΕΝΕ Άρα, δεν, θα, δεν κάτσαμε στο ίδιο τραπέζι, δεν θα μπουν τα λεφτά μα στον ίδιο κορβανά, η, η πιθανότητα επιτυχία θα είναι πολύ μικρή. Και αναζητήσαμε από την αρχή συμμάχου. Βρήκαμε αντιπαλότητα από δύο πλευρέ. Από όσου είχαν ευθύνη για τα χάλια του τσάι εδώ και δεκαετίε, διότι το τσάι ήταν υπό την επίβλεψη των γιατρών, η οποία δεν ασκήθηκε έτσι όπω έπρεπε να έχει ασκηθεί εδώ και δεκαετίε. Και από όσους μας είπανε ομά, αυτολεξή, διαστόματος κατρούγκαλου, ξέρουμε κύριε ότι εσείς οι γιατροί είστε νοικοκυρεμένοι και παίρνατε μικρές συντάξεις, μικρά εφάπαξ και τα λοιπά, αλλά τώρα εσείς έχετε λεφτά, οι άλλοι ασφαλισμένοι δεν έχουν, εμείς είμαστε κομμουνιστές, από κάπου πρέπει να τα πάρουμε για να τα δώσουμε. Ιανουάριος 22, του 2016 Υπουργείο Εργασίας. Παρόντες πλην εμού ήταν ο πρόεδρος του Δοτιατρικού Συλλόγου και εκπρόσωποι του Φαρμακευτικού και του Δικηγορικού. Τώρα, το ασφαλιστικό έχει τα εξής χαρακτηριστικά, τα οποία δημιουργούν ορισμένες έτσι, ε, παρεξηγήσεις. Υποτίθεται ότι η σύνταξη που θα λαμβάνει κανείς σύμφωνα με τον νόμο του ΕΦΚΑ είναι ανάλογη των όσων δίνει. Με τη διαφορά ότι η αναπλήρωση ως ποσοστό των εισφορών θα είναι μεγαλύτερη στα μικρότερα εισοδήματα και μικρότερη στα μεγαλύτερα. Αν δηλαδή ένας εργαζόμενος δίνει εισφορές για χίλια ευρώ τον μήνα, όταν θα έρθει η ώρα να πάρει τη σύνταξή του, αυτός ο εργαζόμενος θα πάρει το 55% των 1.000 ευρώ, δηλαδή τα 550, συν την εθνική εγγυημένη σύνταξη τα 290-300 πόσο είναι και θα πάει στα 850. Εάν ένας εργαζόμενος είναι στην ανώτατη ασφαλιστική κατηγορία, δηλαδή στις 6.000 ασφαλιστέο εισόδημα το μήνα, που είναι και το maximum, που σημαίνει ότι αυτός θα δίνει το 30% αν είναι γιατρός των 6.000, 1.800 το μήνα, αυτός θα πάρει 40, δηλαδή 2.400, συν 300, 2.700. Αυτό προβλέπει ο νόμος Κατρούγκαλου. Δεν είναι τρομακτικά κακό. Αλλά υπάρχει ένα πολύ μεγάλο αλλά. Σήμερα, η αναλογία εργαζομένων προς ασφαλισμένους δεν εξασφαλίζει ότι αυτή η εξίσωση μπορεί να λυθεί. Διότι το 2016, για, την ασφάλεια, για να πληρωθούν οι συντάξεις δόθηκαν 30 δισεκατομμύρια και εισπράχθηκαν από το ασφαλιστικό 12 δισεκατομμύρια στον ίδιο χρόνο. Και αυτό, αν προσθέσει κανείς τη γύραση του πληθυσμού και την μετανάστευση ειδικά των νέων, με μαθηματική ακρίβεια μας λέει ότι οι συντάξεις συνεχώς θα μειώνονται και ότι τα χρήματα που θα, δίνει, που θα δίνουν οι ασφαλισμένοι κατά αναλογία του εισοδήματος θα πηγαίνουν ούτε λίγο ούτε πολύ σε ένα καλάθι που δεν έχει πάτο. Αυτή είναι η ανάγνωση. Για να επαληθευτεί η εξίσωση του Υπουργού, με βάση τα όσα μας έχουν υποδείξει και μας έχουν υπολογίσει οι αναλογιστές που έχουμε χρησιμοποιήσει και θα σας πω τώρα γιατί τους χρησιμοποιήσαμε, θα πρέπει η Ελλάδα να αναπτύσσεται σταθερά με 4% το χρόνο για τα επόμενα 40 χρόνια και αδιαλείπτως. Αυτός λοιπόν ο οποίος θα δίνει 20.000 το χρόνο ασφαλιστικές φορές, μιλάμε για αυτό που είναι στην ανώτατη κλίμακα, με το ΕΦΚΑ, θα προσδοκά να πάρει μία σύνταξη, εφόσον βγει η εξίσωση που είπαμε ότι δεν βγαίνει, των 2.500 ευρώ το μήνα. Προχθές ήμουνα στην Αθήνα σε μία συζήτηση του ελληνογαλλικού επιλητηρίου για το ασφαλιστικό. Και στην επιστροφή συνάντησα τον συνάδελφό μα, τον καθηγητή τη Ορθοπαιδική, τον Γιώργο Τον Κοδόλια, με τον οποίο συνταξιδεύαμε. Και εκεί μου είπε ότι και εμεί δίνουμε 20.000 ευρώ το χρόνο για τη σύνταξή μα. Και εγώ τώρα βγήκα στη σύνταξη και παίρνω 4.500 ευρώ σύνταξη το μήνα. Πώ γίνεται αυτό, Μου εξήγησε ότι αυτά τα χρήματα όλα αυτά τα χρόνια ο συγκεκριμένο συνάδελφο τα έδινε σε ένα ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης, από το οποίο τώρα παίρνει τη σύνταξή του και παράλληλα εργάζεται. Τι είναι τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Είναι αυτό το οποίο ονομάζεται δεύτερος ασφαλιστικός πυλώνας. Είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ιδιωτικού δικαίου, όχι δημοσίου δικαίου, διοικούνται από τα μέλη τους, η νομοθεσία στην οποία υπόκεινται είναι ευρωπαϊκή νομοθεσία, η οποία δεν αλλάζει. Η Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση προσπάθησε να παρέμβει σε δύο φορές σε τέτοια ταμεία και ανεστάλλει άμεσα η παρέμβασή της λόγω προσφυγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λειτουργούν με το κεφαλαιοποιητικό σύστημα. Τις λεπτομέρειες θα τις αναλύσουμε στη συνέχεια. Η πραγματικότητα είναι η εξή όμως. Αν σήμερα σε κάποιον από εμάς ή σε όλους εμάς περισσεύουν 100 ευρώ τα οποία θέλουμε να τα αφήσουμε στην άκρη για όταν θα έρθει η ώρα που δεν θα εργαζόμαστε, που δεν θα εργαζόμαστε έχουμε δύο επιλογές. Ή πληρώνουμε εισφορά 30% στον κατρούγκαλο και φόρο άλλο ένα 30% μεσοσταθμικά, θα πω εγώ, στο δημόσιο, 60%. Και κρατάμε τα 40% και τα επενδύουμε όπως νομίζουμε και βρίσκουμε ό,τι θα βρούμε μετά από 30 χρόνια. Ή αν αυτά τα 100 ευρώ σήμερα τα βάλει κανείς σε ένα Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης, επειδή μπαίνουν ακέραια, γιατί απαλλάσσονται από εισφορές και φόρους, μετά από 30 χρόνια υπολογίζω ότι θα βρει περίπου 130 ευρώ για να τα χρησιμοποιήσει τότε. Αυτό λοιπόν μας φάνηκε ότι ήταν μια πολύ καλή ιδέα και προσπαθήσαμε να πείσουμε τους συναδέλφους μας ανά την Ελλάδα ότι εν μέσω της συζήτησης του ασφαλιστικού θα έπρεπε να θέσουμε ως θέμα το τσάι να μετατραπεί σε ένα τέτοιο ταμείο διατηρώντας και την περιουσία του. Την ευκαιρία αυτή ο νόμος Λοβέρδου μας την έδινε ως κλάδο να την διαχειριστούμε από το 2011 έως το 2014. Αλλά την αφήσαμε να περάσει άπρακτη. Και όταν λέω την αφήσαμε δεν εννοώ εμάς που μιλάμε γιατί μη σουρλιάζαμε για τα Ταμεία επαγγελματική Ασφάλισης αλλά για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Όσοι βλέπουν τα πράγματα μέσα από αριστερά γυαλιά αυτό το πράγμα το θεωρούν πολύ κακό γιατί έχει μέσα το ιδιωτικό και επειδή αυτοί που οδηγετούν αυτή τη στιγμή και το ανώτατο διοικητικό μα όργανο, που είναι ο Πανελλήνιος Ετρικός Σύλλογο, φτάσαμε στο σημείο μόνο στα χέρια που δεν πιαστήκαμε. Χάσαμε λοιπόν εκείνη την ευκαιρία. Και όταν ξανά άνοιξε το θέμα του ασφαλιστικού στι αρχέ του 2016, είπαμε ότι τώρα που, β... που βράζει το σίδερο, είναι ευκαιρία να το θέσουμε, να πάρουμε τουλάχιστον ένα κομμάτι του τσάι και να το μετατρέψουμε σε ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης. Στου κουφού την πόρτα, όσο θέλεις βρόντα. Ακόμα και όταν ο ίδιος ο Κατρούγκαλος είπε αν μου το ζητήσετε θα σας το δώσω, εμείς ως σύνολο, πλην ιατρικούς λόγω της ανολικής, αλλά δεν, είναι, δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας, ως σύνολο δεν λέγαμε τίποτα. Και μάλιστα δεν σας κρύβω ότι εγώ προσωπικά δέχτηκα και επιθέσεις γιατί, γιατί είναι, αυτά, τι είναι αυτά τα αιρετικά που λέω, τα οποία δεν γίνονται. Αν δε που γίνονται και γιατί γίνονται. Διότι ο Ιατρικός Ροσταλούχης, αγαπητοί φίλοι, έχει κάτσει και έχει δουλέψει εδώ και περίπου ένα χρόνο με αναλογιστές, με δικηγόρους, με τους πάντες και αυτή τη στιγμή περιμένουμε τις επόμενες ημέρες την τελική έγκριση για το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης των Γιατρών της Θεσσαλονίκης, με λίγη καλή τύχη μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, θα το έχουμε έτσι ώστε από το 2017 να λειτουργήσει με όλα τα πλεονεκτήματα τα οποία εν συντομία σα ανέφερα και αναλυτικά θα ακούσετε στο δεύτερο μέρος της παρουσίασης όπου θα παρουσιαστεί το πώς ακριβώς αυτό θα λειτουργεί. Για το λόγο αυτό θα παρατηρήσατε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, κόψε το live streaming σε παρακαλώ τώρα,